μέσα σε πολύ λίγα λόγια. Αν σχολιάζω το θέμα, θα μπλέξω καταστάσεις που δεν καταλαβαίνω ποιο σκοπό εξυπηρετούν. Ντινγκ, ποιο σκοπό εξυπηρετούν. Είναι για μένα η πρώτη σποντούλα που αφήνει. Ενημερωτικά, να σου πω ότι είμαι ο χαρακτήρας που αν συνειδητοποιούσα ότι είμαστε δύο γυναίκες και ένας άνδρας στην ίδια σχέση, θα έπαιρνα αυτή τη γυναίκα και θα βγαίναμε να τα πούμε και να τα βρούμε. Ξεκάθαρο. Δεν ξέρω δηλαδή, λέει, ότι ο Γκέντζογλου ήταν με την Αγγελική Λιάδη όταν τι είχαν. Ας μην πούμε στις λεπτομέρειες, αν είχαν κάτι σοβαρό, κάτι απλό, κάτι επιφανειακό, κάτι αυτό. Αλλά δεν ήξερε, σου λέει. Και θα βγαίναμε, γιατί αγαπώ τις γυναίκες, θα έπαιρνα την Αγγελική Λιάδη, θα πίναμε ένα καφέ και θα βλέπαμε, επιτρέψτε μου, δικό μου αυτό, πώς θα ρίξουμε μες στην παγίδα το Σάβα, για να δει, γιατί μας κοροϊδεύει και τις δύο, λέω εγώ. Αυτό. Εγώ θα μιλήσω με ένα στίχο, γιατί μιλάω με τραγούδια αυτή την εβδομάδα για κάποιο λόγο. Φταίει ο Γκέντζογλου για ό,τι μου συμβαίνει. Γιατί εμένα μου φαίνεται ότι πραγματικά η μία νόμιζε ότι είναι μαζί και η άλλη νόμιζε ότι είναι μαζί. Επίσης, φαντάζομαι ότι η Βίκυ Κάβουρα με τον Σάβα Γκέντζογλου αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν είναι μαζί. Γιατί για να κάνει αυτή τη δήλωση, λογικά δεν είναι μαζί. Και εγώ αυτό λοιπόν, και ούτε με την Αγγελική Ηλιάδη είναι ο Σάβα Γκέντζογλου. Ούτε με την. Όχι, δεν είναι με καμία από τις δύο. Μία, ούτε με την άλλη. Φαντάζομαι ότι είναι μια κλασική περίπτωση που εκείνος λέει ότι έχει χωρίσει στο νέο πρόσωπο στη ζωή του, στην προκειμένη περίπτωση τη Βίκυ Κάβουρα, ενώ ουσιαστικά δεν έχει ξεκαθαρίσει το γάμο του και αν έχει χωρίσει με την Αγγελική Ηλιάδη. Δηλαδή, τη σέβομαι πάρα πολύ τη δήλωση που έκανε η Βίκυ Κάβουρα για το αγαπώ τις γυναίκες και ότι δεν θα έμπλεκα σε μια κατάσταση. Προφανώς έχει παραπλανηθεί. Εντάξει. Και λέει ότι αν το ήξερε θα πήγαινε με την Αγγελική. Τέλος πάντων, όχι με την Αγγελική Λιάδη, με την γυναίκα αυτή, με κάποια γυναίκα, αν το είχε μάθει αυτό το πράγμα, για να τα πούνε και να τα βρουν. Όσο μάλλον όταν εκείνη είναι διάσημη, συγγνώμη, και έχει και ένα παιδί. Δηλαδή και τα δύο πράγματα αυτά. Ναι. Του κάνει λοιπόν σέντρα διαβήτη και του δίνει την μπάλα στα πόδια του και από εκεί και μετά ο Σάβας Γκέντζογλου είναι αυτός που θα πρέπει να παίξει. Wow. Όπως ξέρει. Από εκεί και μετά ως άντρας θα πω εγώ.